εικόνα στους δρόμους του Παλαμά είναι τραγική. Όσα σπίτια δεν έχουν γκρεμιστεί είναι μη κατοικήσιμα από το νερό που έχει μπει μέσα. Ο κόσμος έχει φύγει από εδώ πέρα, από εδώ πέρα. Κι άλλο από εδώ. Έχουν πέσει πάρα πολλά σπίτια και δεν ξέρω αν είχαν και θύματα. Ένα θύμα είχαμε σίγουρα από το σπίτι. Οι περισσότεροι διασωθέντες φεύγουν με οποιοδήποτε μέσο από τον Παλαμά. Τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί, δεν έχουν ρεύμα και τρόφιμα. Έχει 2,5 μέτρα νερό. Ναι. Με βάρκα μας πήρανε κάτι εθελοντές. Δεν υπάρχει, από το κράτος μέχρι τώρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εδώ πέρα. Νερό δεν έχει κανένας από το μπουκαλάκι, ούτε εδώ πέρα καν που συγκεντρωθήκανε από το Δήμο. Στα σπίτια δεν το ξεχνάς. Δεν περνάει τίποτα εκεί που είμαστε εμείς προς τα 40 λέτρια. Δεν έχει τίποτα και δεν βοηθάει κανένας. Παίρναμε από αλλού τηλέφωνο, δεν πέρασε ποτέ κανένα. Το νερό στο σπίτι, 2,5 μέτρα σε όλη τη γειτονιά. Όλα τα παλιά σπίτια πέσαν και έχουν πνιγεί και διάφοροι ηλικιωμένοι μέσα σε σπίτι. Και τώρα θα φύγετε απλά από το. Φεύγουμε τελείως, δεν μπορούμε να μείνουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καν νερό να πιείς. Να μείνετε κάπου, έχετε που πάτε. Θα πάμε σε καρδίτσα, σε κάποιους φίλους. Ευχαριστώ πολύ. Ηλικιωμένοι αλλά και νεότεροι έχουν συγκεντρωθεί στο ψηλότερο του σημείο του χωριού, που είναι το σχολείο και η εκκλησία. Και τα αναγκάστηκαν και τα βάλανε όλοι απάνω εδώ. Ήρθαν και αυτοί, είναι οι άνθρωποι της γειτονιάς κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί και όχι μόνο, και από όλο τον Παλαμά είναι. Γιατί είμαστε και στο σχολείο, είναι και μερικά άτομα στο σχολείο εκεί, ανοίξαμε την πόρτα και πήγαν και εκεί. Αυτοί μένουν εδώ το βράδυ, τους φιλοξενούν στην εκκλησία, η εκκλησία είναι ανοιχτή πάντα. Όλες τις ώρες αυτές, τώρα τουλάχιστον το διήμερο, τριήμερο πόσο είναι. Με αποτέλεσμα όλα τα σπίτια αυτά έχουν υποστεί ζημιές από την πλημμύρα και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και παραμένουν εδώ τώρα και έχουν και θανάτους. Και θανάτους, κάποια σπίτια έπεσαν και προφανώς ήταν μέσα άτομα. Τώρα το μέγεθος και πόσο άτομα ήταν αυτά και ποια σπίτια είναι αυτά θα τα δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα εμείς ό,τι ακούμε από τον έναν και από τον άλλον, αρβίλες ας το πούμε έτσι κοντρικά. Και αυτό εδώ το σημείο. Για αγνοούμενοι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν τους δικούς τους. Ναι, ναι, υπάρχουν και αγνοούμενοι. Υπάρχουν και αγνοούμενοι. Από ό,τι ακούμε εδώ, έρχονται κάποιοι και λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε εκείνον ή τον άλλον. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Τώρα τι γίνεται, είναι ζωντανοί, είναι πεθαμένοι, είναι πνιμένοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε.